Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι μετά την απολογία του στον ανακριτή Χανίων ο 29χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τρίτη σε περιοχή της Κισάμου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο νεαρός φαίνεται να άφησε χωρίς τροφή και νερό το άλογό του ηλικίας 5 ετών σε συνθήκες καύσωνα με συνέπεια τον θάνατό του. Μέλη φιλοζωικών σωματείων κατήγγυλαν πως το άτυχο ζώο ήταν για μέρες δεμένο σε ένα χώρο χωρίς σκιά, πεινασμένο και διψασμένο. Οι ίδιοι προχώρησαν σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου όταν το άλογο είχε πια πεθάνει. Ο ιδιοκτήτης του συνελήφθη και παραδέχθηκε ότι αμέλησε να φροντίσει το άτυχο ζώο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Με τη δικογραφία που σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Κισάμου παραπέμφθηκε στις ανακριτικές αρχές. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων, ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπος και με διοικητικό πρόστιμο που φτάνει τις 50.000 ευρώ. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον ανακριτή Χανίων λίγο μετά τις 10 το πρωί, απολογούμενος για την πράξη του. Μέλη φιλοζωικών οργανώσεων τόνιζαν πως αν οι γείτονες είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα, το ζώο μπορεί και να είχε σωθεί. Πρόσφατα παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη ένας ακόμη ιδιοκτήτης αλόγου στον Πολύγυρο, ο οποίος είχε δέσει το αλόγο του και το είχε αφήσει στον ήλιο, ενώ πανελλήνιες αντιδράσεις προκάλεσε ο θάνατος του αλόγου στην Κέρκυρα.